Εσείς σε εκείνη τη θύμηση της Νιγρήτας των χρόνων εκείνων, πώς νιώθετε δηλαδή? Έχει μείνει σε εσάς ζωντανή εικόνα της σπιτιού? Βέβαια. Της βεραντούλας από ήμουνα, της ξύλινης. Βεραντούλα, ναι. Βεραντούλα. Και από ό,τι θυμάμαι και εγώ, κοπελίτσα μικρή ήμουνα και εγώ, την αδερφή μου τη θυμάμαι. Ήσταν μεγαλύτερη, εσείς ήταν δεύτερη, ναι. Ο Δημήτρης ο πρώτος? Όχι, ήταν πρώτος ο αδερφός μου, ναι. Ο Δημήτρης μετά δεύτερη και μετά η Τασούλα. Ναι. Ποιος την είχε βαφτίσει την Τασούλα, θυμάστε τότε? Το Κολοβότα ήτανε. Κολοβότα. Ναι, Κολοβότα λεγόταν. Ο νονός Κολοβότας. Ναι, τώρα μου φαίνεται η κόρη του. Η οικογένεια Κολοβότα. Ναι, Αναστασία, ναι, λέει κάτι. Αναστασία Κολοβότα λεγόταν. Αναστασία Κολοβότα, τώρα για Θανάση. Τον Άγιο Θανάση μένα. Να σας πω κάτι, αυτό μήπως βοηθήσει τώρα έτσι στο ξεκίνημα, μέχρι να πάμε πάλι στην Εγρήτα και να τα θυμηθούμε όλα αυτά και να, έτσι να τραβήξουμε αυτό το κουρτινάκι της μνήμης, όπως λέω και εγώ χαρακτηριστικά κάπου κάπου. Είχε κάποιο σημάδι πάνω της η Τασούλα? Είχε ένα σημαδάκι, είχε βγάλει ένα καλόγερο και της είχε μείνει ένα σημάδι εδώ. Τότε μικρή. Αριστερά μικρή, ναι. Είχε βγάλει ένα καλόγερο και είχε ένα σημάδι, ναι, εδώ. Κάποιο άλλο χαρακτηριστικό, έτσι γνώμη μου. Ήταν στρογγυλό πρόσωπο, έμεινε στον πατέρα μας. Έγινε πολύ στον πατέρα. Τον πατέρα μας, ήταν καστανή αυτή. Εγώ μοιάζω λιγάκι ο αδερφός μου ο Δημήτρης, τη μητέρα μας, το ξανθό. Ενώ αυτή ήταν πιο σκούρο του πατέρα μας. Καστανά μάτια είχε. Λευκό κοριτσάκι, καστανή, ναι, στρογγυλοπρόσωπη. Καστανή, στρογγυλοπρόσωπη. Με το σημαδάκι εδώ και γύρω. Και το σημαδάκι. Μάλιστα. Μπορούμε, παιδιά, να κάνουμε αυτό το ταξίδι τώρα που θα μας αποκαλύψει πολλά? Πάμε στην Ιγρήτα Σερών πάλι. Από πού κατάγεστε? Κατάγομαι από την Ιγρήτα, από την Ομόν Σερών. Οι γονείς σας πώς ονομάζονται? Οι γονείς μου, ο Απόστολος ο πατέρας μου, η Μαρία η μητέρα μου. Είχαμε έναν αδερφό ο οποίος δεν υπάρχει, εγώ η Φωτεινή, και είχαμε και την Αναστασία, την αδερφή μου. Την Τασούλα, όπως την λέγατε. Για να κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο, ναι, θέλω να μου πείτε πώς περνούσατε τότε όλα αυτά τα παιδιά μαζί στο ίδιο σπίτι? Καλά περνάγαμε, ήταν φτώχεια, κατοχή εκείνα τα χρόνια. Που πέθανε η μητέρα μου, ακόμη πιο δύσκολα. Η μητέρα σας πότε πέθανε, δηλαδή πόσο χρονών ήσασταν εσείς όταν πρέπει πέθανε? Πρέπει να ήμασταν τώρα να πέθανε εκεί το 42-43, εκεί. Ναι. Μικρά ήμασταν. Η αδερφή μου πρέπει να ήταν 3-3,5 χρονών. Και εγώ 2-3 χρόνια διαφορά είχαμε. Ο αδερφός μου ήταν πιο μεγάλος, 13 χρονών. Μεγάλος ο Δημήτρης που δεν υπάρχει. Μάλιστα. Να. Η Τασούλα πότε γεννήθηκε? Η Τασούλα γεννήθηκε το 1939, τον Αύγουστο. Ήτανε καστανή, άσπρη, στρογγυλοπρόσωπη, καλό κοριτσάκι. Τι μπορείτε να θυμηθείτε έτσι όταν ήσασταν μικρά, παίζατε μαζί? Παίζαμε βέβαια, μετά όσα είχαμε τη μητέρα μας, καλά ήταν. Μετά που ορφανέψαμε, δεν είχαμε, οι θείες έρχονταν μας πλένανε. Αδερφή του πατέρα μου, της μητέρας μου. Ήταν εκεί κοντά και η θεία μου η Άννα. Πηγαίνουμε πιο πολύ εκεί πέρα. Στο μεταξύ ο πατέρας μου μας έκοβε τα μαλλιά, επειδή δεν μπορούσε να μας πτενίσει. Και η Τασούλα έλεγε, άσε με καλή μπαμπά να πάω στην Καλούδα, μια ξαδέρφη μας πρώτη, να της βάλει την κορδέλα. Το ήθελε πολύ. Από τα παιδικά σας χρόνια? Τα παιδικά μου χρόνια,
ότι ήμασταν αγαπημένοι, είχαμε την οικογένεια δηλαδή, και ήταν και η αδερφούλα μου. Ήταν ευχάριστα. Μετά λέω, πέθανε ο πατέρας, η μητέρα μου. Πώς ζούσατε μετά το θάνατο της μητέρας σας? Δύσκολα, άμα δεν είχαμε τη μητέρα μας, ο πατέρας μας μαγέρευε, οι θείες μου ερχότανε, μας πλένανε. Δεν είχαμε. Η έλλειψή της δηλαδή ήταν φτωχικά. Πολύ, πολύ. Πολύ. Φτωχικά βέβαια ήμασταν. Ο πατέρας σας δούλευε τότε? Καπνοπαραγωγός ήταν. Ναι. Καπνοπαραγωγός. Και μετά τι έγινε? Μετά. Η Τασούλα τότε ήταν 3 χρόνων, μου είπατε. Ναι. Τότε ήταν 3-3,5 που πέθανε η μητέρα μου. Ο πατέρας μου, μετά που ήταν χείρος 3 χρόνια, ήμασταν καλά. Στα 3 χρόνια όμως είχε πάει και στην Αλβανία, είχε πάει και στο Ελλάς. Είμαι του Ελλάς αντάρτης και στα όρη τριγυρνώ. Ο πατέρας μου, μετά που επέστρεψε, παντρεύτηκε. Πώς ήταν η ζωή σας με την άλλη γυναίκα? Καλά ήμασταν, καλά ήμασταν, καλή. Σας αισθανόταν δηλαδή σαν δικά της, ναι, τα παιδιά? Ναι, καλά περνούσαμε. Βέβαια δεν έζησε και πολύ και με τη δεύτερη, δεν χάρηκε και εκείνη. Ήταν χείρα και εκείνη, την είχαν σκοτώσει στο Βουργαρκύρ με τον άντρα της.